Ως ΚΚΕ θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και εμείς και τη συμπαράσταση των λαών της Θεσσαλίας και να απαιτήσουμε την άμεση αποκατάσταση των καταστροφών, την οικονομική στήριξη όσων έπαθαν ζημιές και μέτρα βέβαια άμεσα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης. Ήδη ο βουλευτής της Λάρισας του ΚΚΕ, ο κύριος Λαμπρούλης, που είναι στην περιοχή, έχει ήδη υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση έχει σοβαρές πολιτικές ευθύνες για τα ζητήματα που καταγράφει. Στη Δυτική Αθήνα ζουν και εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι και λαϊκά στρώματα με μόνιμη τη δυσοδεία στα σπίτια τους, με ποσοστό καρκίνων στο 30% σε σχέση με το μέσο όρο, με τον εφιάλτη της ανεργίας, την εξάπλωση της φτώχειας, με καταστροφή των μικρών επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων, με εργασιακές συνθήκες μεσαιωνικές. Αλήθεια, είναι κάποια κυβέρνηση αθώα αυτής της κατάστασης που ζει ο λαός της Δυτικής Αθήνας? Η διασπορά της πανδημίας σε χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας, όπου δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο, μεταφέρεται στα λαϊκά σπίτια, οδήγησε την περιοχή στο κόκκινο. Αυτή είναι η αιτία των αυξημένων κρουσμάτων, ιδιαίτερα στο δυτικό τομέα. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην διενεργούνται έλεγχοι σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό και η υποβάθμιση, η υποστελέχωση ελεκτικών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση προχωρά σε επαναλαμβανόμενα lockdown γιατί αρνείται να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού, να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, να προσλάβει το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να εξασφαλίσει υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Σταματήστε να παίζετε με την υγεία του λαού. Στη Δυτική Αθήνα, το νοσοκομείο Αττικό είναι το μόνο που εξυπηρετεί το λαό της Δυτικής Αθήνας. Έχει φτάσει στα όρια του με ελλείψεις προσωπικού, με ράτζα. Το πρώην νοσοκομείο Λιμωδών που έκλεισε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2013 και το διατήρησε κλειστό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι επιτακτική ανάγκη η πλήρης και ολοκληρωμένη λειτουργία του. Η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, στα κέντρα υγείας επιδεινώνει αυτή την κατάσταση του λαού της Δυτικής Αθήνας. Στο κέντρο υγείας Εγάλιο δεν πραγματοποιείται μοληψία για 32 σοβαρές διαγνωστικές εξετάσεις. Στο παιδί Αγίων Αναργύρων υπάρχει ένας παθολόγος και κανένας γενικός γιατρός. Στο υποκατάστημα της Πετρούπολης, ενώ υπάρχει εξοπλισμός για εξετάσεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες γιατρών. Στο υποκατάστημα Ηλίου υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης στα εργαστήρια και στο ακτινολογικό. Στο κέντρο υγείας Περιστερίου, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Η κατάσταση έχει γίνει ακόμα χειρότερη από τη μετατροπή των κέντρων υγείας σε εμβολιαστικά κέντρα. Για τα σοβαρά αυτά ζητήματα, το ΚΚΕ διαχρονικά έχει κάνει μια σειρά παρεμβάσεων και από την έναρξη της πανδημίας απαιτεί άμεσα μέτρα για ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό και υποδομές, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Στον τομέα της παιδείας υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε προσωπικό καθαριότητας. Απουσιάζει ο ουσιαστικός προσεισμικός έλεγχος. Ο οπτικός δεν εξασφαλίζει, αν θέλετε, την σωστή διάγνωση για τη στατικότητα των κτηρίων που είναι γερασμένα και η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί από τον πρόσφατο σεισμό. Η κατάσταση στα ειδικά σχολεία, όπως αυτά στο Εγάλιο, είναι επίσης τραγική, όπως έχει αναδειχθεί από τους εκπροσώπους συλλόγων γονέων σχολείων ειδικής αγωγής στο Εγάλιο σε συνάντηση που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, και βέβαια έχει κατατεθεί ερώτηση γι' αυτό, αλλά η απάντηση δεν έχει δοθεί.
Η ανεργία στην περιοχή τσακίζει. Τα ποσοστά είναι πάνω από το μέσο όρο της χώρας. Μέτρα στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους δεν υπάρχουν. Οι προτάσεις του ΚΚΕ για ουσιαστική στήριξη των ανέργων με επίδομα ανεργίας μέχρι να βρουν δουλειά, αλλά ακόμη και η τροπολογία που καταθέσαμε για την ανίσχυση των ανέργων σε αυτή την περίοδο με έκθετο επίδομα 600 ευρώ χωρίς όρους και προϋποθέσεις, απορρίφθηκε. Αλήθεια, στην επερώτηση κύριε του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κάποια αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα? Τι ζήτησε ο κύριος Δραγασάκης σήμερα? Τα προγράμματα, τα γνωστά προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία. Πριν λίγες μέρες ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ συζήτησε σε τηλεδιάσκεψη με όλους τους εμπορικούς συλλόγους και τις ενώσεις ευαίσθητου του ειδικού τομέα. Η επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των μικρών επαγγελματιών. Η πολιτική της κυβέρνησης και μέσα στην πανδημία έχει οδηγήσει τους αυταπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες της περιοχής σε απόγνωση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την ανακούφισή τους. Δεν θα διαβάσω τα σημεία της, γιατί θέλω να αναδείξω και ορισμένα άλλα ζητήματα που ο χρόνος βέβαια δεν με παίρνει. Πολιτική προστασία. Η αποσιώπηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι επιλογή που διευκολύνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει την εγκληματική πολιτική του κόστους ωφέλους. Αποτέλεσμα, το Μάτι, η Μάντρα, η διαχρονικά χτυπημένη Δυτική Αθήνα και άλλες περιοχές με νεκρούς, τεράστιες απώλειες λαϊκής περιουσίας, λαϊκών κατοικιών, καλλιεργειών, εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων, άλλοτε από πυρκαγιές, άλλοτε από πλημμύρες, άλλοτε από σεισμούς και άλλοτε από βιομηχανικά ατυχήματα. Η μεγάλη καταστροφή ακολουθεί την προηγούμενη, αποτέλεσμα της πολιτικής αστικής ανάπτυξης, στην οποία μοναδικό κριτήριο είναι η συνεχής αύξηση του κέρδους. Αυτό το κριτήριο αποκλείει έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που είναι απαραίτητα στη Δυτική Αθήνα, γιατί δεν είναι ελκυστικά για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το πάγωμα της κατασκευής του αγωγού στην Καβάλας. Το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά που βρέχει έντονα ο λαϊκός κόσμος στη Δυτική Αθήνα να τρέμει για τη ζωή και το βιός του. Το ίδιο κριτήριο αποκλείει έργα αντιπυρικής αντισεισμικής θωράκισης. Για την προστασία του περιβάλλοντος, το κυνήγι του κέρδους είναι ασύμβατο με μια ισορροπημένη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πάρκο Τρίτσι, με έκταση 1.200 στρεμάτων, που θα μπορούσε να είναι στολίδι στην περιοχή, όαση ανάπαυλας για τις λαϊκές οικογένειες, αν υπήρχε επαρκής σταθερή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, εάν γίνονταν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα για τις ανάγκες λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξής τους. Όλα αυτά έχουν αναδειχθεί και μέσα από τη διοργάνωση του φεστιβάλ της ΚΝΕ, που σταθερά διοργανώνεται στο πάρκο από το 2010. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν διασφαλίζουν αυτά τα ζητήματα, αλλά αφήνουν τις ΜΚΟ να αλωνίζουν. Κομμάτι του ποικίλου όρους διεκδικείται εδώ και χρόνια από τους καταπατητές και τη Μονή Λαμίας και απαιτείται το κράτος να διασφαλίσει τον δημόσιο και δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Η προβλήματα 4 του Σκαραμαγκά πρέπει να αποδοθεί για τις ανάγκες του λαού της περιοχής. Μέχρι τότε να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες και μετανάστες και να τους δοθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εδώ και δεκαετίες η ζωή του λαού της Δυτικής Αθήνας και του Θριασίου την υποβαθμίζει η λειτουργία της χωματερής στη Φυλή. Η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής και η πλειοψηφία στον ΕΔΝΑ υλοποιούν το σχεδιασμό της κυβέρνησης που διαιωνίζει την καρκινογόνα εστία της χωματερής στη Φυλή. Ολοκληρώνοντας το έργο της διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε συνθήκες δεύτερου και σοβαρότερου κύματος πανδημίας, με την απαράδεκτη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που ψήφισαν μέσα στη νύχτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προχωράν σε νέο πανοσύκωμα στη χωματερή που θα σκεπάσει η έκταση 400 στρεμάτων. Οι εξελίξεις αυτές είναι απόρρια του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ στον ΕΣΝΑ μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού το 2019. Είναι αποτέλεσμα της σύμπλευσης του Πατούλη, της Δούρου, του Τζίμερου στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 19 Οκτώβριου του 2019, που όχι μόνο συμφώνησαν με την επέκταση του ΧΙΤΑ της Φυλής, αλλά και με διαδικασία παροδία αποφάσισαν και τη λειτουργία του ΧΙΤΑ γραμματικού. Εκτός αυτών, με τον πρόσφατο αντιπεριβατολογικό νόμο, σπέρνονται, νομοποιούνται σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Αττική, μεταξύ αυτών στο Περιστέρι, στους
Άγιους Αναγύρους στον Καπαταρό. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για να κλείσει το έσχος της χωματερής και να υπάρχει διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του λαού, με κριτήριο την προστασία της υγείας του και του περιβάλλοντος. Ο λαός της Δυτικής Αθήνας αντιμετωπίζει την καθημερινή ταλαιπωρία στη μετακίνηση των εργαζομένων με τα μέσα μαζική μεταφοράς που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Την εγκληματικότητα που απασχολεί τον εργατικό λαϊκό κόσμο της περιοχής και δεν αντιμετωπίζεται όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη με αύξηση της αστυνομικής, αλλά με ολοκληρωμένη αντιεγκληματική πολιτική που διαχρονικά δεν υπάρχει. Για τα προβλήματα αυτά έχει αναπτυχθεί μια πολύμορφη πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και άλλων αγωνιστών στην περιοχή, με ανακοινώσεις, συσκέψεις, κινητοποιήσεις, δράση μέσα από τα σωματεία και τους φορείς που συμμετέχουν, ερωτήσεις στη Βουλή, ημερίδες, άλλες πρωτοβουλίες ενάμεσα σε αυτές που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Είναι οι μερίδες της κομματικής οργάνωσης Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για την πολιτική προστασία στο ήλιο με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, συνάντηση με 35 φορείς της Δυτικής Αθήνας στο Πάρκο Τρίτσι, παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα για την ανάγκη ενίσχυσης των δομών υγείας στη Δυτική Αθήνα, ερωτήσεις στη Βουλή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ για τα προβλήματα υγείας. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να κρυφτεί. Πρέπει να πάρει τις δικές της ευθύνες και να προχωρήσει άμεσα σε λύσεις στη Δυτική Αθήνα, λύσεις που να μπορούν να βελτιώνουν τη ζωή του ίδιου του λαού που υποφέρει από όλες τις κυβερνήσεις και από τις πολιτικές που άσκησαν στην περιοχή.